Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα ετοιμάζω ένα βίντεο, δεν θα είναι μεγάλο, θα είναι μικρό, το οποίο μου το έχει ζητήσει ένας φίλος του καναλιού εδώ και πολύ καιρό και είμαι σίγουρος ότι όταν το δει αυτό το βίντεο θα πει επιτέλους το έκανε. Θέλω εκ των προτέρων να με συγχωρέσει για την καθυστέρηση. Υπήρχαν και άλλα βίντεο που έπρεπε να γίνουν, γενικώς υπήρχε ένας φόρτος και πήγε λίγο πίσω. Όμως τώρα είμαστε εδώ για να το κάνουμε. Και γιατί άλλο πράγμα μιλάω? Μιλάω για την καινούργια λειτουργία που μπήκε στη μίνι σειρά, γιατί υπήρχε στα μεγαλύτερα, η οποία ανανεώνει το home point αυτόματα με εκεί που βρίσκεται, με το σημείο μάλλον που βρίσκεται, το χειριστήριό μας. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ, ειδικά για κάποιους οι οποίοι κάνουν tracking σε ποδήλατο, αυτοκίνητο, μηχανές κτλ. Πηγαίνει βασικά το home point μαζί τους. Άρα σε περίπτωση που γίνει οτιδήποτε, να γυρίσει εκεί πέρα που βρίσκονται και όχι να φύγει, ξέρω εγώ, μπορεί 2 χιλιόμετρα πίσω, λέω εγώ τώρα. Πάμε να απογειωθούμε. Είμαστε κάτω, απογειωνόμαστε. Είμαστε λοιπόν στον αέρα και μιλάω για το Dynamic Home Point. Παιδιά, υπάρχει στο Mavic 4 Pro, υπάρχει στο Air 3S, τώρα ήρθε και στην σειρά Mini με το Mini 5 Pro. Για να το ενεργοποιήσουμε, πηγαίνουμε αριστερά εκεί πέρα που κάνουμε βασικά προσγείωση return to home μέσω του χειριστηρίου. Πηγαίνουμε μετά εκεί πέρα που λέει update home point. Μας βγάζει τέλος πάντων το home point και πάμε πάνω αριστερά, βλέπετε static home point. Το static home point είναι το σημείο από το οποίο απογειωθήκαμε. Αλλά εμείς δεν θέλουμε static, γιατί θα κάνουμε tracking τη μηχανή μας, το ποδήλατό μας, το αυτοκίνητό μας. Θέλουμε dynamic home point. Home point, βλέπετε, will be continuously updated to remote controller location. Άρα θα γίνεται συνεχόμενη αναβάθμιση με το σημείο που είναι το χειριστήριο, το RC2 συγκεκριμένα. Okay. Home point set successfully. Βγαίνουμε από εδώ. Έρχομαι εδώ. Αν θυμόμουν κιόλας πως μπαίνει ο χάρτης, καλά θα ήταν. Έτσι, έτσι. Ωραία. Εδώ είναι ο χάρτης. Δεν έχει κάνει download χάρτη φυσικά, γιατί δεν υπάρχει. Βλέπετε που είναι το home point. Για να δούμε, μπορώ να κάνω άλλο zoom. Όχι, δεν μπορώ, είμαι τέρμα. Το home point είναι εκεί. Εγώ τώρα περπατάω μακριά από τον drone. Και βασικά με γυρίσω και τον drone να με βλέπετε. Που φεύγω μακριά. Ορίστε. Και βλέπετε ότι το home point, το H δηλαδή, πλέον δεν είναι στο σημείο που είναι η μπλε κουκίδα. Βλέπετε ότι έχει απομακρυνθεί. Είναι μαζί μου το home point. Το drone έχει μείνει εκεί, λάθος, όχι μπλε κουκίδα. Έπρεπε το home point να μείνει κοντά εκεί πέρα που είναι το βελάκι. Εάν πατήσω τώρα, παιδιά, return to home, θα έρθει σε μένα. Και θα το κάνουμε να το δοκιμάσουμε και θα το κάνω φυσικά και θα το σταματήσω φυσικά. Όταν... Ελπίζω να κάνει εντωμεταξύ return to home. Για κάτσε να δω, γιατί δεν θυμάμαι κιόλας. Ναι. Update home point. Βέβαια θα ανέβει στο Θεό τώρα, γιατί δεν έχει πάρει πληροφορίες για το σημείο εδώ πέρα. Απλά έγινε update το home point από το χειριστήριο και θα πατήσω cancel για να σταματήσει. Ανέβηκε φυσικά στο ύψος που του έχω βάλει να κάνει για return to home. Κατεβαίνω προς τα κάτω, γυρνάω στο χάρτη μου και γυρνάω στο ραντάρ εδώ γιατί με βολεύει και πάω μέσα, παιδιά, βλέπετε ότι έχει αλλάξει και χρώμα το home point. Και πάω μέσα, παιδιά, να δείτε μάλλον πώς το απενεργοποιούμε. Εκεί πέρα που λέει Dynamic Home Point, το βάζουμε Static Home Point, πατάμε OK, Home Point Set Successfully. Προσέξτε, γιατί τώρα έχει πάρει Home Point από το σημείο το οποίο βρίσκεστε, παιδιά. Οπότε αν φύγετε τώρα και κάνει Return to Home, θα προσγειωθεί εδώ και όχι εκεί πέρα που είναι το αυτοκίνητο και είναι το Landing Pad. Ένα μικρό βίντεο σήμερα, αλλά μια σημαντική λειτουργία η οποία προσθέθηκε στο DJI Mini 5 Pro. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!